μέρους της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Χαϊδαρίου χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση των σωματείων εργαζομένων των νοσοκομείων της περιοχής. Θέλουμε να πούμε ότι είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ δίπλα σας, γιατί αν δεν ήταν η φωνή των εργαζομένων, των αγωνιστικών σωματείων του υγειονομικού χώρου, σε αυτή τη λέλεπα που έχει ξεσπάσει στη χώρα και την αξιοποίηση της πανδημίας για μέτρα ενάντια στο λαό, δεν θα ακουγόταν καμία φωνή. Το γονεϊκό κίνημα από την πρώτη στιγμή έχει συνταχθεί στο πλευρό σας, με πρωτοπορία την ΑΞΜΕ, την ανώτατη συνομοσπονδία, γιατί η κατάσταση που υπάρχει, η εκρηκτική στα νοσοκομεία και το ότι έχει μπει η υγεία του λαού στην κλίνη του προκρούστη από την πολιτική της κυβέρνησης, κάτι παρόμοιο ζούμε και στα σχολεία. Τα παιδιά μας είναι κολλημένα μπροστά σε μια οθόνη, μπαίνουν και βγαίνουν στα σχολεία με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό στην ψυχολογία τους, αλλά και στην εκπαίδευση που τους παρέχεται. Μπήκα στα σχολεία την αρχή της χρονιάς με ελλείψεις σε αίθουσες, με ελλείψεις σε δασκάλους, χωρίς να πάρθουν μέτρα που να εξασφαλίσουν τη διαζώσους εκπαίδευση, και όλα αυτά θα τα βρούμε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, μπροστά μας. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι τα προβλήματα στα νοσοκομεία, τα προβλήματα στα σχολεία δεν γεννήθηκαν σήμερα, έρχονται εδώ και πολλά χρόνια και υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Για κυβερνήσεις που κλείσανε σχολεία, για κυβερνήσεις που κλείσανε νοσοκομεία, για κυβερνήσεις που δεν ανοίξανε νοσοκομεία, για δυνάμεις που ζητάνε να μιλήσουμε μετά την πανδημία και σήμερα στριμώχνονται πίσω από τις ντουντούκες. Θέλουμε να πούμε ότι μόνο ο αγώνας, μόνο οι υπάλληλοι των εργαζομένων, των υγειονομικών, των γονιών, όλου του λαού θα αποτρέψει τα σχέδια και θα υπερασπίσει την υγεία μας. Ευχαριστώ πολύ.